Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μέσω της ιστοσελίδας επίδομαστέγασης.gr υποβάλλονται από σήμερα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου που αφορά 260.000 νοικοκυριά τα οποία μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος είναι η δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολέου που θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περίοδου χορήγησης του επιδόματος. Η πλατφόρμα θα βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία ώστε να υποδέχεται αιτήσεις ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να διαβάσετε στο insider.gr όλα τα βήματα για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης. Λιγότερο από 2 εβδομάδες έχει περιθώριο το Υπουργείο Οικονομικών να τα βρει με τους θεσμούς για τη νέα ρύθμιση προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το νομοσχέδιο που θα διαδεχθεί το νόμο Κατσέλη θα πρέπει να οριστικοποιηθεί ως το Euro Working Group της 25ης Μαρτίου, προκειμένου να κλείσει και η τελευταία εκκρεμότητα που θα επιτρέψει την εκταμείευση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που πήρε αναβολή για το Euro Group στις 5 Απριλίου. Το ζήτημα του ηθικού κινδύνου πάντως είναι μείζον για τους θεσμούς και δεν φαίνονται διατεθειμένοι να επιτρέψουν ο νέος νόμος να προσφέρει ασυλία σε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Σε ελεύθερη πτώση παραμένει η μετοχή της Boeing, καθώς περισσότερες χώρες, περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθήλωσαν σήμερα το αεροπλάνο 737 MAX 8 της εν λόγω εταιρείας μετά την πολύ νεκρή συντριβή. Χιλιάδες επιβάτες τώρα ανησυχούν μετά τα 2 πρόσφατα δυστυχήματα με αεροπλάνα αυτού του τύπου και ψάχνουν εναλλακτικές πτήσεις με διαφορετικά αεροσκάφη. Όμως οι αεροπορικές εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να αλλάξουν την κοστολόγησή τους για να βοηθήσουν τους επιβάτες και τους προειδοποιούν ότι θα επιβαρυνθούν με το τέλος που συνηθίζεται για αλλαγή πτήσης. Η εν λόγω εταιρεία πάντως διαθέτει 18 επιβατικά αεροπλάνα MAX και περιμένει να τις παραδοθούν δεκάδες άλλα μέσα στα επόμενα χρόνια, αυξάνοντας τον αριθμό τους σε πάνω από 70 μέχρι το τέλος του 2021. Τοπικά κινείται χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 703,55 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,05% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.